Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα 20 Δεκεμβρίου είμαστε κοντά σας και πάλι για να πούμε τις ειδήσεις οι οποίες τρέχουν και τρέχουν σε σημείο που να μην τις προλαβαίνουμε. Είμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Η συχνότητα είναι σαφώς φιλόξενη, αλλά οι ειδήσεις οι οποίες έχουμε να πούμε δυστυχώς δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Και ξεκινάμε με τη φρικτή δολοφονία, η οποία έγινε από έναν ευυπόληπτο κατά τα άλλα κύριο, ο οποίος ήταν και στην φρουρά του κυρίου Σιμίτη, του πρώην πρωθυπουργού, ήταν από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και δολοφόνησε εν ψυχρό τη γυναίκα του, την πεθερά του, το ίδιο του το παιδί και ύστερα αυτοκτόνησε. Φρικτές δολοφονίες, φρικτά γεγονότα τα οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα έντονα. Φίλες και φίλοι, χθες ψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός με 153 βουλευτές να ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του 2018 και τις νέες μειώσεις οι οποίες έρχονται στις συντάξεις και με 48,1 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά μέτρα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα βαφτίζει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ως πορεία προς την ανάπτυξη και έξοδο από τα μνημόνια. Οι συντάξεις θα πέσουν και άλλο. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Βαβουγιό, τον κύριο Παναγιώτη Βαβουγιό, επίτιμο πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Δημοσίου. Κύριε Βαβουγιέ, γεια σας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και εύχομαι και χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες οι οποίες έρχονται, αλλά δεν ξέρουμε πόσο Άγιες θα είναι και για σας και πόσο θα τις περάσετε με νέες μειώσεις οι οποίες έρχονται. Για πείτε μας λίγο. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόκλησή σας να παρουσιάσω, παρότι είμαι λίγο κρυωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνατός όμως για να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Είστε πάντα δυνατός και μάχημος. Πείτε μας. Πρέπει να σας πω ότι προημερών ακριβώς είχαμε κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση, είπαν συνταξιουργική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Με τα θέματά μας τα οποία λιμνάζουν όλα αυτά τα χρόνια και αντιθέτως, αντί να έχουμε μια καλή μεταχείριση από την κυβέρνηση που είμαστε ένας κλάδος χιλιοαδικημένος, να το πω έτσι ξεκάθαρα, διότι όταν έχουμε μείωση των συντάξεων μας κατά 68%, όταν το εφάβαξ μας έχει καταντήσει ένα φιλοδόρημα, τα χρυσά λεφτά τα οποία δίνουμε με τις κρατήσεις μας, όταν δεν έχουμε την ιδέουσα περίθαλψη, την ιατρική, όταν βλέπετε ότι πληρώνουμε γιατρούς και φάρμακα και όταν περιμένουμε τις συνέπειες του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος θα μας φτάσει σε ένα σημείο ώστε να μην ξέρουμε πλέον πού πάμε παραπέρα, διότι πραγματικά να έχετε υπόψη σας ότι οι νέες μειώσεις των συντάξεων που θα επέλθουν το 2018 και το 2019 θα είναι ένας εξοντωτικός χαμός για μας. Μιλάνε για μειώσεις, κύριε Βαβουγιέ, 18 με 40%, δηλαδή ουσιαστικά οδηγούν την τρίτη ηλικία σε θάνατο, έτσι. Προσέξτε, αποσιωπούν το 40 και συνέχεια διαφημίζουν και πανηγυρίζουν, το τονίζω, για το 18%. Λες και ότι το 18% ακόμη είναι κάποιο καλό για τους συνταξιούχους που δεν πάει παραπάνω. Έπρεπε να ντρέπονται, διότι όλες αυτές τις περικοπές οδηγούν τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση, τους εξευτελίζουν κατά κάποιον τρόπο. Τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είχαν καταβάλει εισφορές όλα αυτά τα χρόνια, 35 και 40 ολόκληρα χρόνια, είχαν καταβάλει υψηλές εισφορές για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, να μπορέσουν να ζήσουν άνετα τα γυρατιά τους, αυτά τα οποία σημειωτέων οι κυρίοι βουλευτές και οι αρχηγοί κομμάτων κατά τις προεκλογικές περιόδους τα λένε περήφανα γυρατιά. Στην πραγματικότητα τα εκμεταλλεύονται τα περίφημα γυρατιά. Τα εκμεταλλεύονται με κυριολεκτικά, διότι ενώ τους υπόσχονται όλοι ότι θα τα κοιτάξουν με στοργή και θα αποκαταστήσουν τις αδικίες, όταν ανεβαίνουν απάνω στην κυβέρνηση, τους ξεχνάνε και τους πετάνε σαν στιμένες μονόκουπες στο περιθώριο. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να περιμένουμε να έχουμε όνομα στον κόφτη. Όχι κόφτη απλώς, τσεκούρι φοβερό, το οποίο μας περιμένει εάν σε εφαρμοστεί η προσωπική διαφορά. Εάν την εφαρμόσουμε, βεβαίως
λένε θα τη μεταφέρουν για το 2019, αν όμως το επιτρέψει και η Τρόικα. Διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν κάνουν τίποτα εάν δεν το εγκρίνει η Τρόικα. Αφού λοιπόν η Τρόικα θα το επιτρέψει, θα πάμε στο 19. Αν δεν το επιτρέψει η Τρόικα, τότε λοιπόν θα έχουμε το 18. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι πέραν τούτων, ότι θα έχουμε τη μείωση από την προσωπική διαφορά, θα έχουμε και κάτι άλλο. Θα έχουμε μία μείωση του αφορολόγητου. Εμείς όπως ξέρετε πολύ καλά, γενικά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Και κατά συνέπεια μας έχουν ένα αφορολόγητο κατά τρόπο όριο, ένα αφορολόγητο το οποίο ήταν στο τέλος είχε φτάσει στα 900, στις 9.000, τώρα λοιπόν θα πέσει στις 5.600. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να μην έχουν μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων, αλλά μειώνονται οι συντάξιμες αποδοχές μας πλέον, μειώνονται λόγω της μειώσεως και του αφορολόγητου. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που να λέμε, άρα γιατί μας περιμένει. Κύριε Παπουγέ, κύριε Πρόεδρε, για πείτε μου κάτι. Οι αντιδράσεις που προγραμματίζετε απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ποιες είναι? Μπορείτε να πετύχετε κάτι ή θα υπομείνετε τις συντάξεις σας να φτάσουν μέχρι και 250 ή 380 ευρώ? Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτό το μήνα που μας περνάει είχαμε κάνει δύο παρασυντοξιστικές συγκεντρώσεις και ήταν μάλιστα τόσο μαχητικές και μαζικές που θα έπρεπε η κυβέρνηση να τις υπολογίσει και να σκεφτεί και να πει αυτοί οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο, στον δρόμο με όλα τα βάσανα που έχουν υποφέρει και στις ταλαιπωρίες και με τις αρρώστιες τους και τις αδυναμίες τους σωματικές. Αυτούς δεν θα έπρεπε να τους δώσω λίγη στοργή? Πού είναι αυτή η στοργή που μας είχαν υποσχεθεί πριν τις εκλογές? Πού είναι η 13η σύνταξη που μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας και το ψηφίσαμε για να μας δώσουν επιτέλους την 13η σύνταξη, να πάρουμε και εμείς ένα δώρο Χριστουγέννων, όχι μόνο για να ικανοποιήσουμε τα εικονάκια μας που έχουμε υποχρέωση απέναντι σε εικονάκια μας να ικανοποιήσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να εμπουλώσουμε και καμία τρύπα. Τρύπα την οποία έχει υποξενήσει η αδυναμία της ικανοποιητικής ιατρικοφαρμακευτικής περίδρασης. Κύριε Παπουγέ, για πείτε μου κάτι. Τι γνώμη έχετε για τους κυρίους Τσίπρα Καμένο? Πιστεύετε ότι παίζουν κάποιο παιχνίδι σε βάρος της χώρας? Εντάξει, αυτοί είναι αναγκαστικά τα πυθύνια όργανα της Τρόικας. Αναγκαστικά κάνουν ό,τι θα τους πει η Τρόικα. Όλα θα τα ψηφίσουν, διότι είναι ακριβώς, πώς να σας το πω, κρέμονται από την Τρόικα. Μάλιστα. Και για ποιο λόγο? Έχουν κάποιο λόγο? Βέβαια, για να περιμένουν για να είναι κυβερνάνε. Για να κυβερνάνε. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα. Εσείς πόσα χρόνια εργαστήκατε, κύριε Παπουγέ? 37 ολόκληρα χρόνια. Πόση σύνταξη παίρνατε και αν μπορείτε να μας πείτε πόση παίρνετε τώρα? Βεβαίως να σας το πω. Παίρνω 2.770 και παίρνω 1.380. Και θα πάτε κάτω από τα 1.000, έτσι? Βεβαίως. Τώρα, άμα γίνεται αυτό, είναι 200 ευρώ. Μάλιστα. Και κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι εσείς, να προσθέσετε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι οι συνταξιούχοι θα αγωνιστούν μέχρι ότου δικαιωθούν, μέχρι ότου αποκατασταθούν οι αδικίες τους, τις οποίες, όπως σας είπα και προηγουμένως, όλες οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν, υπόσχονται, αλλά δυστυχώς δεν τις εκπληρώνουν όταν έρθουν στην κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι είμαστε μια τάξη η οποία προσέφερε πάρα πολλά, ιδίως οι παλαιοί συνταξιούχοι που είμαστε, οι οποίοι στηρίξαμε και θεμελιώσαμε το κράτος μετά από δύο πολέμους, και την κατοχή και τον εμφύλιο. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μια κατάσταση αδυναμίας σωματικής και οικονομικής βεβαίως, και περιμέναμε κάποια στοργή, κάποια θαλπορή, πώς να το πω, κάποια αγάπη. Αυτά τα οποία δικαιούσασταν. Ακριβώς. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Μία ήσυχη συνταξιοκτική ζωή. Άνετη. Θα είμαστε κοντά σας. Δεν είσαστε οι απόμαχοι της ζωής. Είσαστε αυτοί που μας δώσανε ζωή. Άρα λοιπόν εμείς θα είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη σας να στηρίξετε τα θέματα των συνταξιούχων. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα και πολύ, διότι έχω ακόμη ένα κρυολόγιο και δεν μπόρεσα να. Περαστικά, να είστε γρήγορα σιδερένιος, να είστε πάλι κοντά να τα πούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Παπουγέ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, με τους συνταξιούχους, τους οποίους τους τσακίζει στην κυριολεξία
η κυβέρνηση Τσίπρα Ανέλη, η οποία κυβέρνηση ήρθε για να σώσει δήθεν τον ελληνικό λαό, αλλά ουσιαστικά εκτελεί το σχέδιο των τοκογλύφων για την εξόντωση όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά δια των συνταξιούχων και των εγγονών τους, όπως είπε και ο κύριος Βαβουγιός. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είχαμε και τα απότοκα της επίσκεψης του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τσίπρα να επιδίδει τα διαπιστευτήριά του για όσα επέτυχε ο κύριος Ερντογάν, να επιδίδει τα διαπιστευτήριά του στις Βρυξέλλες, στα διεθνή φόρα παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος ουσιαστικά απεδέχθη το θέμα της εκλογής των αρχιμουφτίδων και των μουφτίδων, το οποίο έθεσε ο κύριος Ερντογάν και το οποίο το απεδέχθη ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας. Τέτοια ξεφτύλα δεν τη φανταζόταν κανένας. Ας ακούσουμε αυτό το βιντεάκι, το μικρό απόσπασμα, για να πάρετε μια γεύση του τι έγινε. Να γίνει, να θυμηθώ και μια φράση του ίδιου του κύριου Ντράγκη, whatever it takes, είχε πει, ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι πρέπει να γίνει, προκειμένου να ενταχθεί και η Ελλάδα στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Ως προς αυτό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν κοινή διαπίστωση από τις συναντήσεις που είχα σήμερα με όλους μου τους συνομιλητές. Ο κύριος Πινθουράκης έχει ζητήσει. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενο στο προσφυγικό, αφήσατε να ρωτήσετε, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά διαβάζοντας την απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος χθες στο Μάστριχτ, που επί της ουσίας λέει ότι η ανεπάρκεια της Ελλάδας μπορεί να τυνάξει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στον αέρα, νομίζω ότι εδώ είναι περισσότερο μια πολιτική αντίληψη και όχι μια γεωγραφική συνένωση. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε σας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα μέσα στην Ευρώπη? Κύριε Σπιθουράκη, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο καταλληλότερος να την αναλύσει και να την εξηγήσει δεν είμαι εγώ. Είναι μάλλον ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εγώ θα περίμενα αν, καταρχάς το πληροφορούμε από εσάς, δεν είχα την ενημέρωση αυτή, αλλά θα περίμενα αν υπήρξε τέτοια εχθρική στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απέναντι στην Ελλάδα, να είναι εκεί οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και να την αντικρούσουν. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Ερντογάν πήγε στην Θράκη και έκανε αυτό το οποίο ήθελε ενώπιον του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Αμανατίδη. Εδώ η μεγάλη ξεφτύλα, η μεγάλη ταπείνωση της χώρας μας προήλθε από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία άνοιξε στο δρόμο και έστρωσε το χαλί στον κύριο Ερντογάν να περάσει την πολιτική του μέσα στην Θράκη. Ή κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι μόλις χθες που ακούγεται χαρακτηριστικά ο κύριος Ερντογάν να εξηγεί στους μαθητές το νέο οθωμανικό δόγμα του με τις ανάλογες χειρονομίες που έκανε με τα χέρια του εκεί. Τους εξηγεί λοιπόν τι είναι η ραμπιά, το σύμβολο που έκανε με το που έφτασε στη Θράκη με τα τέσσερα δάχτυλα του χεριού του υψωμένα, και να διδάσκει και στους μαθητές εκεί το τι σημαίνει αυτό. Λέει μια σημαία, μια πατρίδα, ένα κράτος. Τι σημαίνει ένα έθνος, μια σημαία, ένα κράτος. Αυτά τα έλεγε στα παιδιά, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως Έλληνες που είναι μουσουλμάνοι, μουσουλμανική μειονότητα, ο κύριος Ερντογάν ενώπιον του κυρίου Αμανατίδη τους έλεγε ότι είμαστε όλοι ένα έθνος με μια σημαία, με μια χώρα, την Τουρκία. Τους έλεγε παιδιά είσαστε τουρκαλάκια μπροστά στον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος αν δεν αντιλήφθηκε όφιλε να είχε διερμηνέα και να σταμάτηγε τον κύριο Ερντογάν εκεί επί τόπου. Αλλά υπηρέτησαν το σχέδιο του κυρίου Ερντογάν με τον πιο άθλιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και περνάμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα, που έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, όπου έχουμε επιλέξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τους Clash, τους The Clash, το Rock the Gaspa. Θα το λέμε πάλι σε λίγο.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαστε κοντά σας κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Τα λέμε εδώ πιστεύοντας ότι ξυπνάμε συνειδήσεις, εγείρουμε συνειδήσεις, διότι θέλουν τον κόσμο κοιμισμένο, φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν και βγαίνουν και παρουσιάζουν το μαύρο ως άσπρο, ότι βγαίνουμε, λέει, στην ανάπτυξη, ότι έχουμε περάσει ανεπιστρεπτή την κρίση, ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας γερίζει σε θετικούς δείκτες, μας πιπηλάνε το μυαλό και δυστυχώς σε αυτό το άθλιο παιχνίδι προπαγάνδας ευθύνεται και η δημοσιογραφία, ευθύνονται και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα κανάλια τα οποία παίζουν αυτό το προδοτικό, θα έλεγα, παιχνίδι σε βάρος της σωστής ενημέρωσης του πολίτη. Ο Πρωθυπουργός εχθές, ο κύριος Τσίπρας, έβγαινε στην Βουλή και έλεγε ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίστηκε μας οδηγεί στην ανάπτυξη και στην έξοδο από τα μνημόνια. Και ξύναμε το κεφάλι μας όλοι και λέγαμε «Παναγιά μου, βόηθα». Δηλαδή έχει πάρει 48,1 δισεκατομμύρια φορολογικά μέτρα στις πλάτες του λαού για να μας πει ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Βάμβουκα, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Βάμβουκα, γεια σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον κύριο Βάμβουκα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Νομίζαμε ότι θα έχουμε σύνδεση με... Για μισό λεπτό, φίλες και φίλοι, δώστε μου λίγο χρόνο. Δώστε μου λίγο χρόνο, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί εναγωνίως να πείσει τον ελληνικό λαό ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια και ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ανάπτυξη η οποία έρχεται με μεγάλη ταχύτητα για να μας οδηγήσει σε ρυθμούς τέτοιους ανεπανάληπτους για την οικονομία μας. Για να δούμε, θα πετύχουμε γραμμή με τον κύριο Βάμβουκα τώρα. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε Βάμβουκα, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Νομίζαμε ότι θα έχουμε μια σύνδεση με το Skype. Έχουμε τηλεφωνικά λοιπόν τον κύριο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βάμβουκα, δεν ξέρω αν ακούσατε που μιλούσα και έλεγα για τα 48,1 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα, μέτρα μάλλον φορολογικά, που ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή και τα οποία αποτελούν, αυτά λέει, τον προθάλαμο για να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτή η δημοσιονομική πολιτική, την οποία ψήφισε ανεχτές 153 βουλευτές, είναι μια πολιτική η οποία συμπλέει στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου. Είναι μια πολιτική η οποία αυξάνει συνολικά τους φόρους γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εννοείται κατά τη διάρκεια του 2018, προβλέπεται αύξηση των φόρων 2 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προβλέπεται μείωση των κοινωνικών δαπανών γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την ελληνική κοινωνία άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα πρόκειται για έναν κρατικό προϋπολογισμό αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό και βάναυσο, που πλήττει άμεσα όχι μόνο την μεσαία αστική τάξη, αλλά το σύνολο των τάξεων της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο και όχι προς το... Σαφώς τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, και το ανησυχητικό είναι ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό αντιαναπτυξιακό. Η μόνη δαπάνη αυτού του κρατικού προϋπολογισμού που αυξάνει είναι η δαπάνη για μισθοδοσία, δηλαδή για διορισμούς ημετέρων, μετακλητούς, για αύξηση
των γενικών γραμματιών στα Υπουργεία, δηλαδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει ανακοινωθεί ότι μέσα στο 2018 θα δημιουργηθούν αρκετοί νέοι φορείς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, πρόκειται για έναν κρατικό προϋπολογισμό που αυξάνει περαιτέρω το κράτος, το κομματικό κράτος, δηλαδή τις πελατειακές σχέσεις. Μάλιστα. Και από την άλλη μεριά, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων είναι συρριχνωμένος γύρω στα 6-6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μόλις το 7% των δαπανών του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού πάει σε επενδύσεις. Γι' αυτό ακριβώς, όπως σας προανέφερα, πρόκειται για έναν κρατικό προϋπολογισμό αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό, που φύγει το σύνολο των κοινωνικών τάξεων της χώρας μας. Ναι, αλλά με όσα μας λέτε, κύριε Βάμβουκα, ουσιαστικά η κυβέρνηση φροντίζει για το δικό της το τσουκάλι, δηλαδή για το πώς θα εκλεγεί πάλι στις επόμενες εκλογές, διορίζοντας μετακλητούς, στρατιά ψηφοφόρων δικών της κτλ. Περί αυτού πρόκειται, διότι το 2018 πρόκειται να είναι είτε εκλογική είτε προεκλογική περίοδος, διότι από ό,τι φαίνεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οδεύουμε σε εκλογές για το Σεπτέμβριο του 2018, οπότε έχουν αρχίσει οι ορισμοί και μάλιστα μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό φαίνεται ότι το 2018 θα δοθεί πάλι ένα μέρισμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρόκειται για ένα κρατικό προϋπολογισμό ο οποίος κατά 100% θα αυξήσει τουλάχιστον 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο χρέος. Ήδη στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού αναφέρεται ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης από 326 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 αυξάνεται στα 333 το 2017 και προβλέπεται σε 344 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Μου δώσατε πάσα, κύριε Βάμβουκα. Ακριβώς τα ίδια νομίζω είπε και ο κύριος Λαπαβίτσας, ο οποίος ήταν πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και από αυτούς που υποστήριζαν την επιστροφή της χώρας στο εθνικό νόμισμα, και ο οποίος είπε ότι αυτά ακριβώς που λέτε εσείς, ότι δηλαδή θα πάει στα 344 δισεκατομμύρια το 2018. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πολίτες, γιατί εμείς οι πολίτες είμαστε αυτοί οι οποίοι φέρουμε τα φορολογικά βάρη αυτής της αιμοσταγούς μνημονιακής οικονομικής πολιτικής. Είναι ότι υπάρχει και ένα κρυφό δημόσιο χρέος κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο απεικονίζεται σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Αυτό το χρέος το 2010 ήταν μόλις 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όπως αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό, εκτιμάται στα 600 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017. Δηλαδή εδώ υπάρχουν θέματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία για τη γνώμη μου αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης των οικονομικών εισαγγελικών αρχών. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε, για παράδειγμα, πώς είναι δομημένα αυτά τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ βραχυπρόθεσμο χρέος και πώς επιμερίζονται αυτό το γιγαντιό ποσό μέσα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Δηλαδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το έχει θίξει και το ελεγκτικό συνέδριο του κράτους. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά τώρα... Ναι. Τα κρύβουν κάτω από το χάλι αυτά. Και για πόσο διάστημα? Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο θα το αποπληρώσουμε εμείς. Δηλαδή ο ελληνικός λαός με τους φόρους με τους οποίους επιβαρύνεται. Μα είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να πληρωθούν αυτά. Δεν μπορεί να πληρώσει τα 233 δισεκατομμύρια ευρώ που φορτώσανε στις πλάτες του. Δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα από τις καθημερινές του ανάγκες. Θα πληρώσει τα 600. Μα γι' αυτό λέμε ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας είναι τεράστιο και διαισθάνομαι από αυτά τα οποία προσωπικά έχω μελετήσει ότι η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή αλλά και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, κρύβουν την αλήθεια για την πραγματική κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της χώρας. Δηλαδή, αν το δημόσιο χρέος ήταν μόνο τα 333 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει ο κρατικός προϋπολογισμός, ωραία, είναι 333, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για 900.
Δηλαδή μιλάμε για άλλα 600 και περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι βραχυπρόθεσμο δημόσιο χρέος. Για να το το οποίο το επισημαίνει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν σας το λέω. Είπατε το Γενικό Λογιστήριο και είπατε και το Ελεκτικό Συνέδριο. Και το Ελεκτικό Συνέδριο. Για πείτε μου κάτι για να το ξανακαταλάβουμε. Για να το καταλάβουμε καλά, γιατί αυτά είναι νούμερα τα οποία, αν δεν είσαι οικονομολόγος, δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Εδώ δεν τα καταλαβαίνει ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος δεν λέει τίποτα από αυτά. Ο κύριος Τσακαλώτος τα καταλαβαίνει και τα κρύβει την αλήθεια. Τα κρύβει, λοιπόν. Όπως την αλήθεια την έκρινε προηγουμένως και ο κύριος Χαρδούμενος και ο κύριος Τουρνάρας. Ξέρανε αυτό το μέγεθος το οποίο σας αναφέρω, και επειδή προσωπικά αυτό τα τελευταία χρόνια το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές σε διάφορες αναλύσεις, ουδέποτε έχει διαψευστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ποτέ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μάλιστα, για να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Ήτανε αυτά το 2010, είπατε, 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα είναι κοντά στα 600. Και αυτά αφορούν, πώς γίναν τόσο καταρχήν, τόσο τεράστιο μέγεθος, πώς έγινε. Μα γι' αυτό σας προανέφερα ότι αυτό το νούμερο θα πρέπει να, με μια ανακοίνωση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να εξηγήσει ποια είναι η δομή του. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα κεφάλαια, τα ποσά τα οποία έχει πάρει το κράτος από τον ευρύτερο, από φορείς ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως είναι οι περιφέρειες, όπως είναι τα πανεπιστήμια, όπως είναι ασφαλιστικοί οργανισμοί, το ΙΚΑ κλπ. Που τους τα έχει πάρει και τα έχει μεταφέρει στο λογαριασμό που κρατάει το κράτος στην Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά τα ποσά είναι μέσα εκεί. Τα οποία τι κάνει η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, τα ανακυκλώνει με εκδόσεις νέων ετόπων γραμματείων, δηλαδή κάνει ρέπους. Αυτά τώρα βέβαια είναι θέματα πολύπλοκα, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Ναι, σωστά, δεν χρειάζονται, αλλά είναι, δίνουν μια εικόνα τρομερή. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούν όσοι μας παρακολουθούν, είναι ότι το πραγματικό δημόσιο χρέος Ελλάδος είναι πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι τα 333 που λέει η σχετική έκκληση του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή πρόκειται για ένα χρέος γιγαντιαίο, το οποίο είναι ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε από τις πολιτικές των μνημονίων. Διότι το 2009 που χρεοκόπησε η χώρα μας και μπήκαμε στα μνημόνια από το Μάιο του 2010, το χρέος το δημόσιο της Ελλάδος ήταν γύρω στα 420 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και αυτό τώρα έχει πάει 900. Προσέξτε, και αν... Μιλάμε για δραματική άνοδο του δημόσιου χρέους. Εάν δηλαδή, αν δηλαδή για τα 330 δισεκατομμύρια ευρώ μας παίρνουν τη δημόσια περιουσία και την υποθηκεύουμε για τα επόμενα 100 χρόνια, εδώ για τα 900 δισεκατομμύρια θα μας πούνε Έλληνες, σηκωθείτε και φύγετε από την Ελλάδα. Μα γι' αυτό είναι η κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή. Συνεπώς εδώ θα πρέπει να γίνει ένας λογιστικός έλεγχος του χρέους, να ξέρουμε δηλαδή ποιο είναι το πραγματικό δημόσιο χρέος χώρας και να πει μια κυβέρνηση υπεύθυνη ποια είναι η αληθινή κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και τι μέλη γενέστε για την ελληνική κοινωνία. Διότι εδώ παρουσιάζεται το εξής πρωτοφανές. Κόβονται μισθοί, κόβονται συντάξεις, αυξάνονται οι φόροι, τα χαράτσια και το δημόσιο χρέος αυξάνει. Όλα γιατί γίνονται. Γίνονται για να γίνει το δημόσιο χρέος βιώσιμο. Από τη στιγμή που το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αυξάνει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ασκούμενη μνημονιακή οικονομική πολιτική είναι αποτυχημένη. Άρα γιατί εφαρμόζεται μια αποτυχημένη δημοσιονομική πολιτική η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους? Και μάλιστα αυτή την πολιτική διαθέτει στο προστάσιο της πολιτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Θα τις πούμε μετά αυτές τις πολιτικές, αλλά ήθελα να μου πείτε πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, κύριε Βάμπουκα, αυτά που λέτε εσείς και τα λέει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα λέει το Ελεκτικό Συνέδριο. Το Ελεκτικό Συνέδριο του Κράτους. Ναι, αυτά τα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση ή κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι και όλα. Τι κάνουν, τα λένε ή όχι? Η Νέα Δημοκρατία καταρχάς δεν τα χρησιμοποιεί, διότι τα υιοθετούσε και ίδια, τα εφάρμοζε και ίδια. Εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση πώς
τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ, η Χρυσή Αυγή που λέτε, δεν βγαίνουν να υποβάλουν μια ερώτηση, μια επερώτηση επίκαιρη προς τον Υπουργό Οικονομικών. Από ό,τι θυμούμε, το Σεπτέμβριο του 2013 είχαν βρεθεί 7-8 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι είχαν υποβάλει ερώτηση στον τότε Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Σλουνάρα, αναφορικά με αυτό το θέμα. Και είχε γίνει διεξοδική συζήτηση του Υπουργού, αλλά δεν είχε απαντηθεί η επερώτηση των βουλευτών. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι βουλευτές στην επερώτηση έθεταν αυτό το θέμα. Αναφορικά με τη συνεχή αύξηση του βραχυπρόθεσμου δημοσίου χρέους. Δηλαδή, είναι ένα θέμα πολύπλοκο και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τόκους δεν θα έπρεπε να ήταν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες αυτές είναι 6. Τα 4 πάνε στα έντουκα γραμμάτια, δηλαδή σε αυτό το βραχυπρόθεσμο χρέος. Αν το βραχυπρόθεσμο χρέος ήταν στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2010, οι δαπάνες για τόκους, όπως το έχω υπολογίσει, θα ήταν γύρω στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή εδώ τι γίνεται, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση των δαπανών για τόκους που οφείλεται σε αυτό το βραχυπρόθεσμο χρέος. Και γι' αυτό η κυβέρνηση αποφεύγει να ανοίξει αυτό το θέμα. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών δεν το θίγει αυτό το θέμα. Ναι, αυτό όμως κάποια στιγμή θα ανοίξει και των πραγμάτων μόνο του, θέλοντας και μία, έτσι. Οπωσδήποτε, γιατί αυτό το χρέος εξακολουθεί και αυξάνει. Και είναι ένα χρέος το οποίο θα το πληρώνει ο ελληνικός λαός με το αίμα του. Αυτό το χρέος, δηλαδή, αυτό... Γιατί θα πάρεις για τόκους να είναι 6 δις ευρώ και να μην είναι 2. Σωστά. Γιατί να είναι 6 δις εκατομμύρια ευρώ και να μην είναι 2. Γιατί μέσα στα πλαίσια των δανειακών μνημονιακών συμβάσεων, όπως και να το κάνουμε, ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με ένα επιτόκιο γύρω στο 0,8%. Αλλά το μέσο επιτόκιο πάει γύρω στο 2,5% λόγω του βραχυπρόθεσμου δημοσίου χρέους. Γιατί τα έντοκα έχουν ένα επιτόκιο γύρω στο 2,5%. Μάλιστα. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει και το επιτόκιο βάσει το οποίο εξυπηρετείται το χρέος κεντρικής κυβέρνησης. Σωστά. Αυτά τώρα τα θέματα είναι τεχνοκρατικά τα οποία. Ναι, αλλά έχουν τη σημασία τους. Αλλά έχουν σημασία. Αποκαλύπτουν μια αλήθεια που μας κρύβουν. Ναι, και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές όχι μόνο δεν έχουν μειώσει το χρέος, αλλά έχουν προκαλέσει την αλματώδη αύξηση του δημοσίου χρέους. Τεράστια αύξηση, βέβαια. Αυτή η αύξηση πολιτικής εφαρμόζεται. Ποιο είναι το νόημα μιας πολιτικής οικονομικής που εφαρμόζεται όταν το δημόσιο χρέος εξακολουθεί και αυξάνει? Κύριε Βαμβούκα, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα βάλουμε και χριστουγεννιάτικα τραγούδια τώρα, γιατί έχουμε και μπροστά μας τα Χριστούγεννα, και θα τα πούμε πάλι σε λίγα λεπτά, γιατί έχετε να μας πείτε πολλά ενδιαφέροντα. Ωραία. Να είστε καλά. Ναι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και έχω κοντά μου τον κύριο Βάμβουκα, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και μιλάμε για την κατάσταση αυτή του κρυφού χρέους. Ουσιαστικά μιλάμε για 900 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι, που είναι το δημόσιο χρέος, και όχι 330 όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνησή του, αλλά και όχι μόνο η κυβέρνησή του, ακόμα και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία κάνουν την πάπια ουσιαστικά για ένα θέμα το οποίο θα φέρει τη χώρα μας ενώπιον μιας πολύ πιο τραγικής κατάστασης από αυτή που ήδη βιώνουμε. Έρχεται ένας αρμαγεδόνας. Κύριε Βάμβουκα, για εξηγήστε μας, τι είναι αυτό το οποίο έρχεται με αυτά τα 900 δισεκατομμύρια ουσιαστικά δημόσιου χρέους που έχουμε? Την περίοδο 2008-2017 η συνολική μείωση του καθαρίστου χωρίου περιόντος
ήταν γύρω στο 28 με 29%. Άρα από τη στιγμή που η οικονομία δεν αναπτύσσεται και ταυτόχρονα αυξάνει το δημόσιο χρέος της χώρας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, την αύξηση της μετανάστευσης, τη μείωση των μισθών, τη μείωση των συντάξεων. Δηλαδή έχουμε μία συρρήκνωση του διαθεσίμου εισοδήματος της οικονομίας. Έχουμε δηλαδή μία συρρήκνωση της εθνικής οικονομίας. Η οποία θα οδηγήσει στην εξαήλωση και του ελληνικού λαού, έτσι. Επενδυτές ούτε από ξένους, δηλαδή δεν υπάρχουν εισρωές και επενδυτικών κεφαλαίων. Συνεπώς πρόκειται για μια οικονομία, για μια χώρα η οποία ψυχοραγεί. Άρα κάτω από αυτές τις συνθήκες το μέλλον είναι τελείως αβέβαιο. Μετά, όλη αυτή η κατάσταση τι έχει κάνει? Πάνω από 600.000 μετανάστες. Βεβαίως, βεβαίως. Τα νέα παιδιά με τα πτυχία, με τα προσόνα στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο λέμε το brain drain. Φεύγουν, δηλαδή οι οικογένειες, έχουν τα παιδιά τους. Τα σπουδάζουν, τα χρηματοδοτούν, τα μορφώνουν και φεύγει αυτό το παιδί έτοιμο και πάει και εργάζεται στη Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και σκόνονται και φεύγουν. Και στραγγίζει η χώρα μας από εργατικό δυναμικό. Στραγγίζει η χώρα μας από εργατικό δυναμικό και ουσιαστικά μένει η χώρα μας έρμεα των λάθρομεταναστών, τους οποίους θα τους νομιμοποιήσουν και θα πάρουν τις θέσεις των Ελλήνων, έτσι. Εκεί πάει η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα με την πάροδο του χρόνου αποκτάει μουσουλμανικό χαρακτήρα, μουσουλμανοποιείται. Και αυτό είναι ανησυχητικό, δηλαδή για μένα προσωπικά το πιο ανησυχητικό δεν είναι το οικονομικό. Το οικονομικό, έστω κάποια στιγμή, θα το αντιμετωπίσουμε σαν χώρα. Είναι το δημογραφικό, διότι έχουμε μια δραματική γύρανση του πληθυσμού με αύξηση των ξένων... Των μεταναστών, λαθρομεταναστών. Των λαθρομεταναστών, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Οπότε αυτός ο πληθυσμός αυξάνει συνεχώς. Από την άλλη μεριά, ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται. Και έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Άλλωστε, τα στοιχεία της Ελστάτ είναι ότι μετά το 2010 οι θάνατοι είναι κατά μέσο όρο 20.000 παραπάνω από τις γεννήσεις κάθε χρόνο. Δηλαδή, έχουμε μειώσει πληθυσμού. Δηλαδή, τα στοιχεία της Ελστάτ λένε ότι ο πληθυσμός από 11 εκατομμύρια που ήταν το 2010 έχει πάει σήμερα στα 10.500. Έχουμε μειώσει του πληθυσμού. Μα υπολογίζεται σε λίγα χρόνια ότι θα φτάσει ίσα βάρκα ίσα νερά ο ελληνικός πληθυσμός με τους μετανάστες. Ναι, άμα συνεχιστεί αυτή η τάση των τελευταίων 7 ετών, μετά από 30 χρόνια ο πληθυσμός Ελλάδος θα είναι κοντά στα 9 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 5 εκατομμύρια θα είναι μουσουλμάνοι μετά από 50 χρόνια. Θα έχει γίνει πια μια Ισλαμική χώρα, αυτό το οποίο ήθελε το Ισλαμικό χαλιφάτο που λέγανε, θα το φτιάξει σε λίγα χρόνια χωρίς να πέσει ούτε ένα βόλι. Εκεί πάει. Συνεπώς εδώ τώρα απαιτούνται πολιτικές οι οποίες να δίνουν κίνητρο στους Έλληνες να κάνουν παιδιά. Δηλαδή θέλει πολιτικές αποφασιστικές να αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Δηλαδή εδώ στην κυριολεξία θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα 50 ετών τουλάχιστον, πόσο πληθυσμός από 10 εκατομμύρια τώρα που είναι τώρα να πάει 15 εκατομμύρια. Ναι, μισό λεπτό κύριε Βάμπουκα, όταν στερεί το... Πρέπει να χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικογένεια, ο κρατικός προϋπολογισμός να χρηματοδοτεί τις κοινωνικές δαπάνες και όχι να τις πετσοκόβει όπως γίνεται με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2010. Τα οικογενειακά επιδόματα καταργούνται. Το επίδομα που δίνεται στην τρίτη και πολύτεχνη οικογένεια τελείωσε. Ακριβώς. Συνεπώς εδώ θέλει πολιτικές οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να κάνουν παιδιά. Δηλαδή κάνεις ένα παιδί, πάρε επίδομα 50 ευρώ, κάνει δεύτερο, πάρε 200. Εκεί το κράτος πρέπει να είναι απλούχιο στο να αυξηθεί ο πληθυσμός, οι οικογένειες να κάνουν παιδιά. Αυτά μοιάζουν θεωρητικά, κύριε Βάμβουκα, από την ώρα που υπάρχει η δαμόκλειο σπάθη των δανειστών και υπακούν ως πυθύνια όργανά τους όλες οι κυβερνήσεις. Θέλετε όμως, κύριε Βάμβουκα,
βάλει κάποιους ποσοτικούς στόχους. Το πώς εμείς θα υλοποιήσουμε τους ποσοτικούς στόχους είναι θέμα δικό μας. Δεν μπορεί να είναι βανιστής. Δηλαδή, λέει ο βανιστής, πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός να έχει πρωτογενή πλεονάσμα τα 2-3%. Ωραία. Το πώς όμως θα γίνει ο καταμερισμός των δαπανών, αυτό το αποφασίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, αν εμείς τώρα σαν κυβέρνηση, είχαμε μια κυβέρνηση που έλεγε, δίνω τόσα κοινωνικές δαπάνες στις ελληνικές οικογένειες για να αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός τα επόμενα 10-20-30 χρόνια. Δεν θα έρθει ο ξένος δανειστής να σου πει να μην το κάνεις. Πώς πήγε τώρα η κυβέρνηση και έδωσε 1,4 δις ευρώ το κοινωνικό μέρισμα. Μάλιστα. Και του χρόνου θα δώσει άλλα 2. Καταλαβαίνετε. Γιατί αυτό το 1,4 δις ή τα 2 δεν τα δίνει στην ελληνική οικογένεια να αυξηθεί. Να δοθεί κίνητρο οι Έλληνες να κάνουν παιδιά, οι Έλληνες να κάνουν παιδιά. Άρα είναι θέμα οικονομικών πολιτικών. Τις οποίες όμως οι οικονομικές πολιτικές, όπως βλέπουμε, δεν τις παίρνει καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή, ούτε η προηγούμενη, ούτε πιθανώς οι επόμενες κυβερνήσεις, από την ώρα που έχουν μπει στο πλαίσιο εκείνο που τους δίνουν εντολές και τις εκτελούν ως κανονικά πιόνια. Αυτό είναι το πιο δραματικό, κύριε Βάμβουκα. Πώς μπορεί να υπάρξει λύση από την ώρα που υπάρχουν κυβερνήσεις υποταγμένες? Ο κύριος Μητσοτάκης είπε τις προάλλες ότι αν βγει πρωθυπουργός θα διεκδικήσει. Δηλαδή θα πάρει αποφάσεις μόνος του. Και θέλω να μου πείτε, δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς να μπορεί να υποπλακεί η χώρα από αυτή την ιστορία, αν υπάρχει λύση. Πολύ σωστά το θέτετε το θέμα. Μιλάμε για δουλόφρονες κυβερνήσεις, οι οποίες στην πράξη απεδείχθηκαν ανεπαρκέστατες και αποτυχημένες. Δηλαδή, και οι οικονομικές πολιτικές που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά το 2010 απέτυχε, και οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν οι ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2014-2015 έχουν αποτύχει. Συνεπώς, εγώ θέλουμε κυβερνήσεις πατριωτικές, οι οποίες να πάρουν τα ενία της κυβερνητικής εξουσίας στα χέρια τους και να βοηθήσουν την πατρίδα μας να βγει από αυτό το δημογραφικό και το οικονομικό τέρμα που βρίσκεται. Γιατί μιλάμε για ανίκανους. Και να πούμε τώρα και το άλλο. Το κράτος έχει δαπάνες περίπου 85-90 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα του είναι γύρω στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια κυβέρνηση ικανή μπορεί να κάνει ένα τέτοιο καταμερισμό των δαπανών που να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εγώ θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Είναι δυνατόν ένας προϋπολογισμός να έχει μόνο το 7% των δαπανών του για επενδύσεις? Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων το 2017 ήταν μόλις 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο δαπανών που φτάνουν κοντά στα 90. Μάλιστα. Είναι δυνατόν τώρα ο κρατικός προϋπολογισμός να μην έχει τουλάχιστον το 15% το ίσως και λίγο το λέω, να είναι δαπάνες για επενδύσεις. Ναι, ναι. Άρα εδώ μιλάμε για ανικανότητα. Πρόκειται για ανικανότητα. Μετά είναι δυνατόν να είναι κυβερνήσεις οι οποίες να διορίζουν από τα παράθυρα με τα τους υπαλλήλους. Έχουν γεμίσει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας από παιδιά του κομματικού σωλήνου. Και συγγνώμη, σε αυτά δεν τους κάνουν έλεγχο οι δανειστές στους μετακλητούς υπαλλήλους και στις στρατιές αυτές που βάζουν? Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Οι δανειστές κάνουν τα στραβά μάτια. Και αυτό τώρα που σας λέω αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δαπάνοι για μισθούς το 2017 ήταν μεγαλύτερη από ό,τι το 2016 κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Η δαπάνη για μισθούς. Και η δαπάνη για μισθούς το 2017 ήταν μεγαλύτερη από ό,τι το 2012. Δηλαδή μετά το 2012 έχουμε μια συνεχή αύξηση των δαπανών για μισθούς. Είναι ο μόνος κωδικός του κρατικού προϋπολογισμού που αυξάνει. Απέναντίας, οι δαπάνες για πληρώματα ανεργίας, οι δαπάνες για φάρμακα, οι δαπάνες για κοινωνική πρόνοια, οι δαπάνες για τους πολίτεκνους, οι δαπάνες όλες αυτές μειώνονται. Μάλιστα. Γιατί αυτές οι δαπάνες να μειώνονται και οι δαπάνες για τους μετακτητούς? Έχει λογική βάση ο κάθε βουλευτής να έχει 2, 3 και 4 μετακτητούς?
Έχει λογική βάση τα Υπουργεία να έχουν 200 και 300 γενικές και ειδικές γραμματείες? Γιατί να έχουν? Να έχουν γενικές γραμματείες, αλλά ο κάθε γενικός γραμματέας να είναι ένας ικανός, να διορίζεται ένας ικανός γενικός διευθυντής. Έτσι ακριβώς. Είναι ο Πρωθυπουργός να έχει 200 με 250 μετακτήσεις υπαλλήλους? Τι είναι δυνατόν? Άρα αυτά πρέπει να μαζευτεί το κράτος. Αυτά είναι δαπάνες. Είναι λειτουργικά έξοδα. Θα έχουν κάνει πλακάκια, όπως είπαμε, διότι τους αφήνουν να κάνουν αυτή την ιστορία για να παραμένουν στην εξουσία και να κάνουν και να αυξάνεται ταυτόχρονα πιο εύκολα και το δημόσιο χρέος. Ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία να έχει την πολιτική βούληση και να λειτουργήσει σαν κυβέρνηση για το καλό της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας, ανετότατα μπορεί κάθε χρόνο να μειώνει τις κομματικές δαπάνες 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ άνετα. Και αυτές οι δαπάνες να πηγαίνουν στο κοινωνικό κράτος, δηλαδή σε επιδόματα των οικογενειών, να βοηθούνται οι οικονομικά ασθενείς, τέτοιου είδους δαπάνες. Και όχι να γίνονται διορισμοί. Δηλαδή, προσωπικά είχα κάνει μία μελέτη, την οποία την είχα δημοσιεύσει πριν από ένα χρόνο περίπου, και είχα δει ότι ο κάθε βουλευτής κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό 44.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Μάλιστα. 44.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, φοβερό. Το ποσό που παίρνει τα 6,5 με 7 χιλιάρια, που αντικά είναι γύρω στα 12-13. Τους μετακτητές που διορίζει, που περισσότεροι διορίζουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τις φίλες τους, τους φίλους τους. Μάλιστα. Τα άτομα τα οποία αποσπούν μετά μέσα στα γραφεία των κομμάτων στη Βουλή εργάζονται μετακτητή τάγκη που διορίζονται από το κόμμα. Έτσι, για να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Για πείτε μου όμως, αυτά όλα... Γιατί να υπάρχουν αυτές οι δαπάνες? Αυτές οι δαπάνες δεν πρέπει έτσι να υπάρχουν. Το κράτος, το κόμμα, να κάνει κάποιες μετατάξεις από εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι είναι άφθονοι. Επειδή ο χρόνος... Να διορίζουν τις φίλες τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Επειδή ο χρόνος πιέζει, κύριε καθηγητά, εσείς στο Πανεπιστήμιο τα διδάσκετε αυτά ασφαλώς στους φοιτητές σας, έτσι δεν είναι? Αυτά που σας αναφέρω, κύριε Βασιλίδη, τα αναφέρω και στους φοιτητές μου, ναι, τους τα επισημαίνω, και τα παιδιά συμφωνούν. Διότι πρόκειται για παιδιά οικογενειών, οι οικογένειές τους δαπανούν χρήματα από το χέρημά τους να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να κάνουν τα μεταπτυχιακά τους, και βλέπουν μετά τα παιδιά τους να φεύγουν. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη πικρά, μια οργή, αγανάκτηση στην ελληνική οικογένεια, στις ελληνικές οικογένειες. Να βλέπουν τα παιδιά τους να μορφώνονται και να μην μένουν στην πατρίδα τους, έτσι, να βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη του τόπου τους. Κύριε, εδώ καταντήσαμε. Κύριε καθηγητά, ναι. Κυριολεκτικά έχουν ισοπεδώσει την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς. Και το μέλλον το οποίο μας περιγράψετε σήμερα δεν είναι καθόλου ευίωνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά τώρα τα λέμε αρκετά χρόνια. Δηλαδή, πέστε μου εδώ, ποια ελληνική οικογένεια βλέπει ένα καλύτερο αύριο? Ποιος? Δυστυχώς. Μόνο οι κομματικοί. Έτσι. Μόνο κάποιοι μεσάζοντες. Μόνο κάποιοι μεσάζοντες οι οποίοι πηγαίνουν με τις βαλίτσες με τα λεφτά στους υπουργούς από τις μίζες. Μόνο αυτοί. Και κάποιοι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες οι οποίοι τα παίρνουν από τις κρατικές προμήθειες. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Ειλικρινά. Καλά Χριστούγεννα. Μακάρι να έχουμε ένα αύριο καλύτερο για την πατρίδα μας. Μακάρι, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλά Χριστούγεννα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε και πιστεύουμε να καταλάβατε όλοι, το μέλλον της χώρας μας προβλέπεται ακόμα χειρότερο. Και αυτά τα λέει ένας καθηγητής τον οποίον τα κανάλια δεν τον βγάζουν στην τηλεόραση πλην ελαχίστων μικρών καναλιών όπως το ART για παράδειγμα, να πει αυτά τα οποία αποτελούν την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή το δημόσιο χρέος της χώρας μας είναι 900 δισεκατομμύρια και όχι 330 όπως θέλουν να το παρουσιάζουν και να το ωρεοποιούν τα πολιτικά λαμόγια της εξουσίας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας.
μια ακόμη εκπομπή του Ανεξάρτητου Παρατηρητή. Θα τα πούμε με το καλό την επόμενη Τετάρτη. Εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ, να έχετε καλά Χριστούγεννα. Ο Θεός να βοηθήσει αυτό τον τόπο να μην χαθεί από τις επιλογές αθλίων οι οποίοι κυβερνούν και τον διαφεντεύουν. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή ως αλήθεια τόσα μύθια. Όσα μύθια τόση αλήθεια, συγγνώμη, με την Ευγενία Κούκουρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη 27 του μηνός. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.